Εδώ βρισκόμαστε στις μονάδες αφαλάτωσης του νησιού. Αυτή τη στιγμή έχει γίνει μία αναβάθμιση και εκεί που παράγανε 600 κυβικά η κάθε μία ημερησίως, τώρα παράγουν 800 κυβικά την ημέρα η κάθε μία. Δηλαδή, τρεις μονάδες από 800 είναι 2.400 κυβικά ημερησίως. Είναι ένα έργο το οποίο ουσιαστικά η Σίμη αποκτά το δικό της νερό, τη δική της παραγωγή νερό. Από τη στιγμή που δεν έχουμε γεωτρήσεις με νερό, έχουμε τις μονάδες αφαλάτωσης. Απεξαρτητοποιήθηκε δηλαδή από το νερό η Σίμη, έτσι. Απεξαρτητοποιήθηκε η Σίμη από το νερό με τα υδροφόρα πλοία. Το κόστος με τα υδροφόρα πλοία αυτή τη στιγμή με τις τιμές που υπάρχουν αγγίζουν τα 5,5 εκατομμύρια ευρώ, 5-5,5 εκατομμύρια ευρώ. Ενώ οι μονάδες παραγωγής νερού στη Σίμη αυτή τη στιγμή για να λειτουργήσουν χρειάζονται 500.000 ευρώ το χρόνο. Ξεπεράστηκαν τα προβλήματα, γιατί θυμόμαστε ότι υπήρχε ένα κόλλημα των 200.000 ευρώ. Υπάρχουν τα προβλήματα αυτά, παρόλο τη δέσμευση που είχαμε από τα αρμόδια Υπουργεία ότι ο Δήμος θα παίρνει τα 500.000 αυτά για να λειτουργούν οι μονάδες αφαλάτωσης. Αυτή τη στιγμή μας δίνουν μόνο 130.000 ευρώ το Υπουργείο Εσωτερικών και τα χρήματα αυτά δεν επαρκούν και καταλαβαίνετε ότι μας έχουν φέρει σε δύσκολη οικονομική θέση και τη ΔΕΙΑΣ αλλά και το Δήμο, γιατί για να συντηρηθεί αυτό το έργο κάθε χρόνο 500.000 ευρώ, καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολλά χρήματα για το Δήμο. Μισό λεπτό, δεν εισπράττει ο Δήμος δημοτικά τέλη από το... Από το νερό εισπράττουμε κάποια χρήματα, αλλά καταλαβαίνετε τα χρήματα αυτά δεν επαρκούν, γιατί δεν είναι μόνο λειτουργία των μονάδων αφαλάτωσης. Πόσο πουλάτε το κυβικό? Το πουλάμε περίπου στο 1,70-1,80. Αλλά όταν έχεις βάρδιες εδώ 4 και 5 άτομα, έχεις υδραυλικούς, έχεις δίχτυα, έχεις ρεύμα, το οποίο ρεύμα ουσιαστικά είναι και το πιο μεγάλο κόστος, το πιο μεγάλο πρόβλημα, αφού κάθε χρόνο θέλουμε 300 με 350.000 ευρώ μόνο για το ρεύμα και γύρω στα 150.000 για το προσωπικό, για τα χημικά και όλα τα υπόλοιπα. Και ενώ η κατανομή των ΚΑΠ, που είναι χρήματα τα οποία δίνουν για τα άνυδρα νησιά, που έχουν μονάδες αφαλάτωσης, γίνεται κανονικά από το Υπουργείο Εσωτερικών, δεν γίνεται σωστή κατανομή. Η ΣΥΜΗ παίρνει 130.000 ευρώ, όπως σας είπα, το χρόνο για τη λειτουργία των μονάδων αφαλάτωσης που παράγουμε 2.500-3.000 κυβικά ημερησίως με την άλλη μονάδα, με την ανεμογεννήτρια. Νησιά όπως είναι Νήσιος, παράδειγμα, που παράγει 400 κυβικά ημερησίως, παίρνει 400.000 ευρώ το χρόνο. Χίος, σε κάποιο χωριό της Χίου, με μικρότερη παραγωγή πάλι νερό, παίρνει πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ. Και ενώ η Σίμη, που σας είπα, που λύνει ουσιαστικά ένα τεράστιο οικονομικό πρόβλημα του κράτους, γιατί του κράτους είναι το πρόβλημα αυτό, να παρέχει νερό στα νησιά που είναι άνυδρα, δεν τις δίνουν παραπάνω από 130.000.